Συνεχίζεται, η μαγειρική δεν σταματά. Εσύ το έχεις. Εγώ πιστεύω σε σένα. Το είδα και την πρώτη στιγμή. Σε πήρα στην ομάδα μου, άλλωστε. Ε? Μαρία, εγώ θα σου πω το εξής. Έχεις κάνει δύο πολύ σωστά πράγματα στη ζωή σου. Το πρώτο είναι ότι ασχολήθηκες με τη μαγειρική. Και φυσικά δεν πρόκειται να το αφήσεις ποτέ αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι ήρθες στο MasterChef. Σε αυτό το πιάτο και σε αυτά τα μάτια, εγώ βλέπω ότι αξίζεις. Φεύγεις με το χαμόγελο, φεύγεις πιο έμπειρη και ο κόσμος είναι μικρός. Λοιπόν, Μαράκι, το τυπικό της υπόθεσης είναι ότι θα σου ζητήσω την κονκάρδα πίσω και θα πρέπει να αφήσεις και την ποδιά σου πάνω στον πάγκο. Και φυσικά, θέλω μια τεράστια αγκαλιά. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Σίγουρα το μεγαλύτερο παράσημο που πήρα από το MasterChef ήταν το βλέμμα που μου έριξε σήμερα ο λεβέντης μου και μου είπε ότι πιστεύει σε μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν τον απογοήτευσα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που φεύγω με τόσες ωραίες στιγμές με τους κριτές. Ήτανε τιμή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είσαι. Ευχαριστούμε, Μαράκη. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω πάρα πολύ καιρό να φάω τόσο ωραίο αρνί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω. Όταν βάλεις όλο το είναι στη μαγειρική, αυτό περνάει και στο φαγητό. Όλο αυτό το πεις κόντρα σε όλους και σε όλα, σε κάνει καλύτερο. Αυτό αν το αντέχει η καρδιά σου, φυσικά, ε. Και από ό,τι φαίνεται, εσένα η ψυχή σου το λέει. Κοίτα, γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο. Ναι. Όχι μόνο για τον μέντορα. Ναι, είναι δύσκολο. Για όλους μας. Ναι. Νομίζω είναι και για σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε την παρέα. Να προσέχεις να μαγειρεύεις, Μαρία. Εννοείται ότι θα μαγειρεύω. Εννοείται ότι θα μαγειρεύω. Θα μαγειρεύω μέχρι να πεθάνω. Ευχαριστώ, σεφ. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για το κορτέτσι που αδειάζει. Και ξέρω ότι θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ η Γιάννα. Δεν ήθελα την αφήσω μόνη της. Δεν θέλω να στεναχωρεί για τη Γιάννα μου. Να προσέχετε όλη τη Γιάννα μου. Έχει και τα στενάχωρα το παιχνίδι, κύριε Γιάννη. Αφού εγώ συγκινήθηκα πρώτη μέρα, δεν τις ήξερα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή να έρθετε και να μας φτιάξετε αυτό το εξαιρετικό πιάτο. Εγώ χάρηκα που σας είδα και από κοντά και πάλι. Όλες οι κουζίνες έχουν συγκινήσεις. Ναι. Έτσι είναι και η δική μας. Θυσίασα κάποιες δουλειές, θυσίασα τη σχέση μου, θυσίασα αρκετά πράγματα. Οι φίλοι μου με στήριξαν πάρα πολύ σε όλο αυτό και ελπίζω να μην τους απογοήτευτα που φεύγω τώρα. Επίσης, ελπίζω να μην έχω απογοητεύσει και την οικογένειά μου. Ελπίζω μετά από όλο αυτό να πιστεύουν σε μένα.